Όλα ξεκόλα, καλημέρα. Γεια σου, Δούξα. Τι γίνεται. Λοιπόν, Νότι, θέλω μια χάρη. Θέλω να ψήσουμε τον Κάρα, να το βάλουμε στο Survivor. Να το ζυγίσουμε γιατί πριν. Γιατί έχει και τον Νότι. Να το ζυγίσουμε πριν. Ο Νότι είναι Survivor. Δεν είναι καλά οι γονείς. Καλά είναι. Γεια σου Νίκο, γεια σου μαμά της Δούκης. Εσύ καλά είσαι. Καλά είμαι. Εντάξει, κουρασμένος από... είμαι άϊπνος και εντάξει. Άϊπνος από ό,τι είσαι, από τα μπουζούκια. Όχι, άϊπνος είμαι από το μυαλό μου. Δηλαδή, τι σημαίνει, θες να μας πεις. Το ασταμάτητο μυαλό. Δεν κοιμάσαι, έχεις αϊπνίες. Σε κοιμάμαι, δεν είναι αϊπνίες. Σε έχουν πιάσει αϊπνίες τώρα από τι, από... Είναι χρόνια αυτό, δεν κοιμάμαι. Από την περιχώπωση, από τα νεύρα, από τι, από... Νομίζω από φάση, ότι... από σε φάση είσαι. Όσο, κοιμάσαι 2-3 ώρες τη μέρα, πώς. Κοιμάμαι και μια φορά στις 3 μέρες. Νότι. Από 5 ώρες, ας πούμε. Λάγα, καθόλου, ναι. Πότε κοιμάσαι, είναι αυτό που λέμε, φορά. Είσαι στην τσίτα. Τελευταία φορά το Σάββατο το απόγευμα. Το Σάββατο το απόγευμα. Κάπως δεν. Άρα εσένα θα βάλουμε στο Survivor. Ο Μπο πήγε εκεί για να δυνατήσει. Και εγώ το πιστεύω. Άρα πάει ο Βασίλης. Ναι. Θα έχει αποτελέσματα. Θα έχει, θα το ζυγίσουμε πριν και μετά. Και μετά θα πάμε και εσένα. Δεν κοιμόμαστε, θέμα μου. Δηλαδή. Σοβαρά μιλάς τώρα. Έχεις χάσει τον ύπνο σου. Τώρα μιλώ σοβαρά. Ναι. Μας έχουν. Εγώ έχω το πρόβλημά μου, εντάξει, αλλά γενικά έχουν τρελάνει τον κόσμο αυτοί οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως σωτήρες του. Έγιναν υπαλληλοί του για να τον εξυπηρετήσουν, να τακτοποιήσουν τα πράγματα, να τα βάλουν σε τάξη και έχουμε πλήρη αταξία. Τελούμε δηλαδή υποκατοχήν αυτή τη στιγμή. Καλά, τελούμε υποκατοχήν χωρίς συζήτηση. Αλλά αυτό που λες ότι έχει χάσει τον ύπνο σου, το έχει πάθει όλος ο κόσμος. Γιατί τον έχουν εξαπατώσει. Από παντού. Γιατί και δεν ξέρω, είναι αφιερωμένο το τραγούδι σου. Διαβάζω ότι είναι από τα τραγούδια, γιατί είναι σαν ένα αφιερωμένο. Ναι, 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 η γραβάτα. Η γραβάτα. Ναι, ναι, σε αυτό το τραγούδι, η γραβάτα. Στον τύπο που παριστάνει τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι, α πούμε. Το αλλάζω για ελιά, συγγνώμη, αλλά γιατί δεν πειράζει, έχω κι εγώ να το κάνω. Αλλά. Μην νομίζω ότι θα σε αφήσω έτσι. Αυτό θα βλέπω. Θα το κάνω κι εγώ. Θα κάνω το μήμορφο. Λοιπόν, θα το ακούσουμε βέβαια. Αλλά. Η ρετσινιά δεν σου τη δίνει μια γραβάτα. Παρέα, τη ρεσινιά. Τρέχα και πήγαινε το χρήμα να θυλάσεις, να εκτελέσεις διαταγές καθορισμένες. Όμως να ξέρεις δεν μπορείς να αποδράσεις. Και οι μέρες σου εκεί είναι μετρημένες. Εδώ ακούγεται λίγο απειλητικό, με συγχωρείς. Λίγο απειλητικό. Και εξαιρετικά αφιερωμένο. Είναι πολύ απειλητικό. Είναι μια διαπίστωση, είναι ακριβώς. Τι είπα να πει όμως να ξέρεις δεν μπορείς να αποδράσεις. Στον εκάστοτε Αλέξη ανήκει αυτό το τραγούδι. Και ισχύει για τον εκάστοτε Αλέξη. Τον εκάστοτε. Ο κάθε άνθρωπος. Δεν είναι για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο, στα σίγουρα. Ναι. Στα σίγουρα για το συγκεκριμένο. Σίγουρα για το συγκεκριμένο. Την μπερδεύτηκα. Απαράδεκτος. Ναι, δεν νομίζω ότι εγώ πήγα να μπερδεύσει. Κοίταξε. Είναι ένας τύπος ο οποίος παριστάνει τον Πρωθυπουργό της χώρας των Ελλήνων. Ντροπή. Ναι, και οι Έλληνες που παριστάνουν ότι έχουν. Είμαστε ανέσχυντοι. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη μετά εμείς. Από τόσο καιρό, σε ρωτώ. Φταίει ο ίδιος. Πες ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε πάση περιπτώσει. Είναι εγκληματίας, για παράδειγμα. Αυτή είναι μια επίοικης εκδοχή. Η άλλη είναι ότι βρέθηκε σε αυτή τη θέση και δεν ξέρω τι να κάνει. Σου λέω μια απλοϊκή. Δεν βρέθηκε, τέλος πάντων. Σου λέω ότι. Μας τον βρέθηκαν. Ακούσαμε τι έγινε τώρα. Ακούσαμε και με τον κύριο Κουβέλη και πώς τον έβαλε θέση αυτή. Εγώ σου λέω ότι βρέθηκε. Στη μέρα και ότι δεν ξέρει τι να κάνει. Και ότι τον απειλούν, εγώ σου λέω, παίρνω την καλύτερη σιριζαϊκή εκδοχή, ότι θα σα βγάλουμε το ευρώ κτλ. Λέω, τι θα έκανα, τι. Αυτό μας κατέστρεψε, ναι. Τι, είσαι, να βγούμε, είσαι. Να μην έχω εγώ το δικό μου νόμισμα και να μου έχουν βάλει. Δηλαδή, με κάνανε εμένα τον Ευρωπαίο, που τους έδωσα και το όνομα της Ευρώπης, με κάνανε Ευρωπαίο στο 2000 κάτι. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Και μου φτιάξανε νόμισμα. Δεν το κατάλαβα. Αυτό το νόμισμα μπήκαμε όμως τώρα, δεν μπορούμε το να βγούμε. Ποιος μας έβαλε στο νόμισμα αυτό. Ο Σιμίτς. Ο ποιος. Ο Σιμίτς, ο σύστημα πάσε αυτό, όλοι μαζί πήγαμε. Αν ήταν Έλληνα, δεν θα μας έβαζε. Τι έλεγε για το. Για τον Αλέξη. Κάποια κακή λέξη είπε τώρα. Κάτι, αν είναι αυτοί οι άνθρωποι Έλληνες, δεν θα συμπεριφέρονται έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Πάντως είναι να σου πω κάτι. Αν όντως λες ότι είσαι υπέρ της δραχμής, είναι απόλυτα. Ένα θέμα. Απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε κάνει τους Ολυμπιακούς αγώνες πρώτον και δεύτερον δεν θα έπρεπε να έχουμε μπει στην νομισματική Ευρώπη γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα. Εντάξει, τώρα που μπήκαμε. Γιατί με έβαλες, με ρώτησες. Ωραία, δεν σε ρώτησες. Αν δεν με ρώτησες, τι είσαι υπάλληλός μου και δεν με ρωτάς. Δεν ρωτάει. Λοιπόν, σε ρωτάω τώρα τι γίνεται. Είμαι μαλάκας γι' αυτό. Γι' αυτό δεν με ρωτάει. Αυτές τις σκέψεις που κάνουμε τώρα και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας με τον Καρά τις έχει συζητήσει. Όχι. Κάνετε φιλοσοφικού περιεχομένου να ζητήσει. Όχι. Μιλάει ο Βασίλης μου λέει προστιχές. Τι σου λέει, πώς είναι η κουβέντα σας, ναι, ναι. Φεύγοντας εγώ, γιατί βγαίνω πρώτος. Φεύγοντας εγώ, λέω, νευριάσατε λιγάκι γιατί βγαίνει ευαίσθητος να πούμε και θέλει ζεστασιά, αγάπη και συμπο. Βασίλης, έρχεται ο Βασίλης. Φεύγει ο Βασίλης,
έρχεται ο Νότης. Και όταν συναντιόμαστε πια στους διαδρόμους, λέμε διάφορα. Τυράζω το μικρόφωνο, συγγνώμη, παιδιά. Με ενεργεία. Προς τυχές σου, λέω. Τι. Τους έχω έτοιμους και τα λοιπά. Ναι, πάρ' τους. Έτσι και τα λοιπά. Πώς μου τους έχεις σήμερα. Ναι, στους έχω φτιάξει. Λέτε τέτοιες αλητίες. Μουστάρα, και πρέπει να είναι πολύ φανατισμένοι. Ο Χαράς μιλάει, γιατί εγώ νομίζω ότι με νοήματα συζητάει. Βαριέται να μιλήσει. Έχει δικό του κωδικό. Όχι. Είναι. Δυσύλλαβα, τρισύλλαβα. Θα το χαρακτήριζα. Λακωνικότατο. Τη πιο παλιά σχολή. Τη πιο παλιά λιγαλή. Πρώτο λακωνικό. Σα σπηλαία. Όχι, όχι. Έχει πνεύμα, Βασίλη. Τα σεβόμαστε, λέμε για κανένα. Πολύ δυνατή συνεργασία και η αλήθεια είναι πως εσένα δεν σε έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να κάνει. Πού είσαι το 92. Άντρε. Αγέννητη. Με κάποιον άντρε. Που λέει λόγο. Σχεδόν. Δύο χρονών. Με κάποιον. Τον μπαμπά σου τον συνάντησα στην Κότο το 1982. Εκεί ήμουν σίγουρα γέννητη. Και τη μαμά σου. Ναι. Στην Κότο, ο πατέρα της. Ναι. Συγγνώμη, από το 92 δηλαδή έχεις να συνεργαστείς με τον Βασίλη, ναι. Με κάποιο όνομα. Άκου μια ιστορία, να την πω την ιστορία. Άκουρε, κύριε, κύριε, να την πω. Παρακαλώ. 1992. Έρχονται και μου κάνουν πρόταση ο Βασίλης ο Γκόγκος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης. Ο Γκόγκος. Να πάω να ο επιχειρηματίας της πολιτείας. Να πάω να τραγουδήσω με τον Βασίλη τον Καρά και την Αλέξια στην πολιτεία. Αλέξια. Ναι. Πού σε σκέφτηκες, άνθρωπο. Ο Βασίλης ο Γκόγκος όμως. Ήταν συνεργάτης μου το 1989 που πήγα πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Τη ήταν να λέω Γκόγκο την ιστορία γιατί σου αξίζει. Σου έκανε καμία αναποσία. Εννοείται. και είναι όλα μια χαρά και τα λοιπά, αλλά είναι ο πρώτος που μου λέει εσύ, μην μιλάς έτσι για τους δημοσιογράφους. Ακόμα δεν έγινε να μην θα σε αφήσουν να πας πουθενά. Εσύ πλάκος στους δημοσιογράφους πριν γίνεις φίρμα. Εννοείται ρε θέμα. Τι έλεγες δηλαδή. Αυτά που λέω και τώρα. Τι. Εάν δεν μου κάνεις αρεστό τον Τυποτένιο, εγώ τον Τυποτένιο δεν θα τον επιλέξω. Μου έκανες αρεστό τον Τυποτένιο και εγώ θεώρησα ότι είναι κατάλληλος και τον έκανα πρωθυπουργό μου. Υπουργό μου, βασιλιά μου. Εσύ μου τον έκανες αρεστό. Το 92 ο Γκόγκος προσπαθεί να σε μαζέψει. Και μου λέει αυτά. Πρόσεχε το 89. Δημόσιες σχέσεις. Το 89. Σου συνέστησε να κάνει δημόσιες σχέσεις. Προκόψαμε. Ναι. Και. Συγγνώμη, πήρα κάπου τα και είναι η ώρα. Υσυγεία. Καλή καρδιά. Και κάποια στιγμή στο τελείωμα της περίοδου. Μου έδινα. Δηλαδή είπαμε να μην βάζετε και νερό μέσα. Νερό βάλανε. Μα και νερό τώρα δεν είναι. Πάμε από τα δεύτερα. Λοιπόν. ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια λύση. Και πάμε να τελειώσουμε την τελευταία εβδομάδα. Μου έδιναν 2.000 που πλήρωνα το ξενοδοχείο που έμενα. Και εκείνη την εβδομάδα δεν μου τα δίνουν. Βασιλή. Α, λέω στην κοπέλα την Δώρα. Λέω Δώρα τα χρήματα για το ξενοδοχείο. Μου λέει, μου είπε ο κύριος Γκόγκος να μην τα βάλω. Βασιλή. Δεν μου έβαλε στον φάκελο η Δώρα τα χρήματα για το ξενοδοχείο. Έλα μου λέει τώρα, εγώ θα πληρώσω το ξενοδοχείο. Άνθρωποι του Θεού, συμφωνία μας δεν ήταν αυτή. Στη Θεσσαλονίκη ήρθα από την Αθήνα ήρθα. Φουκαρά σήμερα. Αυτά τα είχε κάνει το 89. Το 89. Και τι μου λέει. Να του λέω πού θα κοιμηθώ. Πήγαινε στα Πευκάκια. Πάνω στο Φιλίππιο είναι το δάσος τρίγιο, έτσι. Το Σέισου. Στα Πευκάκια. Α, καλά. Άκου. Εγώ από σένα δεν πρόκειται στη ζωή μου να ζητήσω ποτέ τίποτα. Ούτε από κανέναν. Εσύ εμένα θα μου ζητήσεις. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Του πες. Όταν θα έρθεις να μου ζητήσεις, τι παίρνω τώρα. Μου λέει 10.000, 100. Δραχμές. 10.000 δραχμές. Όταν θα έρθεις να μου ζητήσεις, και δεν θα είναι μακριά, 100. 92 λοιπόν. Τρία χρόνια μετά. Μου κάνει πρόταση. Ο Γκόγκος έκανε τον ανήξερο. Όχι. Α. Εμφανίζεται ο Γκόγκος και μου κάνει πρόταση να πάω στη Θεσσαλονίκη και μου λέψησα και τον Βασίλη να σου κάνουμε 48 φιλιαφίσα. Είναι προς τιμή του Βασίλη που πήγα εγώ τώρα στο ξεκίνημα και είχα εισάξει αφίσα μόνος μου. Τεράστιο πράγμα. Τεράστιο. Η ίδια αφήσα από τον Καρά. Ναι, τεράστιο. Μπλεξάριστος ο Βασίλης. Πολύ. Και. Μου λέει ο Γκόγκος, θέλω να μιλήσουμε και για τα οικονομικά. Λέω, τα έχουμε πει αυτά. Όχι, μου λέει, δεν μιλήσαμε. Πώς δεν μιλήσαμε, δεν θυμάσαι. Όχι, ρε, μου λέει, δεν μιλήσαμε. Πότε μιλήσαμε. Θέλω να μου πει τα οικονομικά. Βρετάπαμε το 1989 πάνω για τα Πευκάκια και τα λοιπά. 100.000 τώρα. Ναι. Το θυμόταν αυτό. Μετά το θυμήθηκε. Όταν ήρθε η λυπητερή. Ο Πεθερός ή η Πεθερά. Οι Άγγλοι, τι γνώμη έχουν πιστεύει για σένα. Όχι, ας αγαπά και τα λοιπά, αλλά γενικά η πρώτη τους εντύπωση ποια ήταν. Η και αφού, εντύπωση είναι αφού ότι... εξέφρασες απόψεις. Την ημέρα του γάμου να δεις τι έγινε. 2.000. Πανηγύρι μεγάλο. Για την προηγούμενη έχουμε χαθεί. Εγώ, η μάνα μου και κάτι φίλοι μου που έχουμε πάει μαζί και έχουμε μείνει σύξυλοι στο κρύο την παγωνιά. Πού, στην Αγγλία, καθένα. Ναι, πού, ναι, βέβαια. Πάμε να ψωνίσουμε το κοστούμι και κάτι ρούχα και τα αυτά. Και κάποια στιγμή κλείνει το μαγαζί. Είναι για να κλείσει το μαγαζί. Φεύγουμε, μπαίνουμε στο ταξί και λέω εγώ πάμε
πού. Πού πάμε. Πού να πάμε. Ούτε GPS και τότε. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε κινητά, τίποτα. Αμάν, δεν θυμάμαι τη διεύθυνση. Δεν πιστεύω. Και. Δεν την ήξερα τη διεύθυνση. Πού η γυναίκα μου λοιπόν φεύγοντας, όταν μας πήγε εκεί, φοράγα ένα σαντάκι. Μια μπανάνα. Μια καρύδα εδώ μπροστά. Και μου το έχει βάλει μέσα. Ήξερε, σου λέω. Αθέσου λέω αυτό. Όχι, ότι μου το βάλε μέσα, μου το είπε, αλλά εκείνη την ώρα εγώ μίλαγα. Και δεν ξέρω τι είναι εκεί το σημειωματάκι. Λέω, πού πάμε, μισό λεπτό, αδερφέ. Πάω σε ένα θάλαμο εκεί πέρα. Είναι και μια μιλάει μέσα να πούμε, κάνει και πολλή ώρα. Μου κάνει και έτσι. Τη είπα να τελειώνετε τη σπινή. Τέλος πάντων, παίρνω τηλέφωνο στο σπίτι κανείς. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο στο σπίτι κανείς. Αυτό είναι το ξέρω τουλάχιστον. Πάρε καλά. Πάω στο ταξί και λέω, παιδιά, πάμε πίσω στο μαγαζί. Ξαναπάμε, αδερφέ, του λέω, συγγνώμη. Πάθαμε αυτό το κακό. Θυμάμαι τώρα ότι ο φίλος μας που στο σπίτι του, στην έπαυλή του, θα γίνει η τελετή, λεγόταν Leslie Sampson. Και ανοίγω τον κατάλογο και παίρνω όλους τους Leslie Sampson. Και τι να λέω τώρα. Γεια σας. Θα κάνετε κάποιο γάμο αύριο στο σπίτι σας. Αυτό τώρα θα γιος. Ναι. Τι να πω. Πολύ αστείο. Πώς ήταν η Leslie Sampson. Πολύ. Κάποια πενταριά τουλάχιστον. Ναι. Και έπαιρνα στη σειρά. Και κάποια στιγμή μετά από πολλή ώρα. Πετυχαίνει το σωστό. Όχι. Ανοίγει το τσαντάκι. Ξαναπαίρνω στο σπίτι τηλέφωνο και έχει πάει ο κουνιάδος μου. Ήτανε το μάνα εξ ουρανού, δηλαδή. Ελευθερία. Σε είδανε και να αλλάζεις, δηλαδή. Μετά ήτανε και την πορεία σου, την επιτυχία σου, τραγούδι. Ναι, αλλά έλεγα στην πεθερά μου από αρχής γενομένης ότι αυτό που θα συμβεί είναι έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Και το πίστευε ή έλεγε εντάξει τώρα. Τι τη έλεγε, ότι. Ότι είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία. Δηλαδή ότι με μαθηματική ακρίβεια ήξερα πού πηγαίνω και γιατί. Περίμενε, ρε φίλε. Κάτσε, εσύ το ήσουν DJ. Ναι. Μιλάμε τώρα για τον γάμο, τον 91. Α, το γάμο, ναι. Είχε ήδη κάνει την. Μόλις ξεκίναγα. Ναι. Μόνο ο Google μας είχε φτύσει. Και για να πάω στην Αγγλία το 91 για να νυμφευθώ, ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα στην Πάτρα. Πήρα κάποια χρήματα και με αυτά πήγα, ταξίδευσα και έκανα το. Όλα τα λεφτά τα φάγε ο γάμος. Όχι, τα πάντα, δεν είχα τίποτα. Επιξύλου κρεμάμενος. Ήμουν ένα χρόνο εδώ, Στάκαμαν, για να κάνω το δίσκο με τον τρόπο που έγινε η παραγωγή και δεν μπορούσα να πάω να εργαστώ. Ποιος ήταν, ήταν ο πρώτος. Πρώτη φορά. Ο πρώτος ήταν. Το πρώτη φορά. Πρώτη φορά γιορτάζω, το δάνειο ζωής, τα ναυάγια. Και είχε βγει, είχε προλάβει να βγει όταν πήγες και παντρεύτηκες. Ήδη έβγαινε. Βγήκε τον Ιούνιο, αλλά υπήρχε ο δίσκος, ήταν ήδη έτοιμος, ας πούμε. Έγινε Μάιο η τελετή. Ακόμα δεν είχε γεμό στο Grand Succès, δεν ήξερε τίποτα. Το Πολυχρονίου τότε στην CBS, yes. Στο διάδρομο μου έλεγε Σφαγιανάκι, τους έκανες έτσι, να τους απόφτωσες. Yes. Τόσες χιλιάδες. Γιώργο, αν πουλήσω 10.000. Ο Γιώργος από Πολυχρονίου. Ναι, ο Γιώργος από Πολυχρονίου. Γιώργο μου, εάν πουλήσω 10.000, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Τόσο ακριβώς πουλήσα. Οπότε γυρίζετε εδώ Αφρική, επιξύλου κρεμαμένοι όπως θέλετε. Ναι. Σε υπόγειο μέναμε. Έλα ρε. Τότε. Ναι, τι όχι. Έχει βγει το τέτοιο. Σαμφούς 144 στο ημιυπόγειο της Καλυθέα, ναι. Το οποίο αγόρασα για να το θυμάμαι. Τώρα το πόσο καιρό μείνατε. Από τότε. Πόσο καιρό μείνατε. 1,5 με 2 χρόνια. Και μετά πήγα στον Διογέννη το 1900. Αφού είχες βγάλει το δίσκο, γιατί δεν πήγες στο ημιυπόγειο την Αγγλία. Όχι, ο δίσκος πήγε το 91. Ναι. Εγώ στο ημιυπόγειο έμεινα από το 89 μέχρι το 91. Μέχρι το 91, μάλιστα. Ήδη ζούσατε μαζί. Από το 84. Α, ήταν τόσο μεγάλη. 7 χρόνια ήμασταν μαζί, ζευγάρι, και μετά γίναμε και νόμιμα για τους άλλους. Από τις δικές σου τις θέσεις, τις απόψεις, τις έντονες δραστηριότητες, αλλά και το είναι σου, το τόσο έντονο, έξω από πολιτικά και τέτοια. Πόσο έχουν πάρει και πόσο έχουν επηρεαστεί τα παιδιά σου, που είναι μεγάλα τώρα. Ναι, είναι 22. Ναι, είναι όχι ο γιος μου υπηρετεί την πατρίδα μας στην ΚΟ. Τώρα στην ΚΟ. Ναι. Άντε, και προχθές είχε πάει με άγημα, ήταν 7 παιδιά, 7 στρατιώτες μας και είχαν πάει στην Κάλυμνο που θα πήγαινε ο κάνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί για να. Σε τι σαν πού είναι, λόγω της 7ης Μαρτίου που είναι πεζικό. Όχι, συγγνώμη, είναι πυροβολικό. Λόγω της 7ης Μαρτίου που έγινε ενσωμάτωση του Δεκανήσου, που κάποια στιγμή, να πούμε, την 7η Μαρτίου είχαν κάνει εκλογές το Πανελλήνιο ΣΟΚ. Είχαν επιλέξει την ημέρα 7 Μαρτίου να κάνουν εκλογές. Δηλαδή, σεβασμός. Ποιος σεβασμός, μνήμη, ποια μνήμη. Και το παιδί, το παιδί του στρατών, η κόρη. Η κόρη είναι εδώ, σπουδάζει στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Το γιατί το λες, το φέρνει βαρέως. Ναι, πολύ βαρέως. Πάρα πολύ βαρέως. Πάρα πολύ βαρέως. Δεν έδωσε την κατάθεση σου. Όχι. Δεν μου πειράζει και στο πλάκο, νομίζω, θα γίνει. Είναι δυνατόν η Ελλάδα
να έχει αμερικάνικα, γερμανικά, τουρκικά, ιαπωνέζικα. Μα είναι δυνατόν. Έχει ιαπωνέζικο κολέγιο. Ορίστε. Έχουμε ιαπωνέζικο. Άμα είναι να πάμε τα παιδιά. Δεν θα έχουμε. Σε λίγο θα αποκτήσουμε. Είναι εσύ, δυνατόν εμείς. Εσύ τι είπε του παιδιού, η μισή Ελλάδα πήγαινε στα αμερικάνικα και εσύ του είπε στο παιδί να μην πάει. Τι, πού έπρεπε να πάει. Δεν τη είπα να μην πάει. Απλώς εγώ το λέω τώρα ότι υπάρχει αμερικάνικο κολέγιο. Γιατί να μην υπάρχει μόνο ελληνικό κολέγιο. Γιατί να μην υπάρχει μόνο ελληνικό πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμι. Δηλαδή και οι λέξεις μας, οι έννοιες. Μήπως νότι για να μην είμαστε άδικοι, γιατί ναι. Το ελληνικό πανεπιστήμιο. Όχι αυτό. Δεν είναι ελληνικό. Στα σχολείο. Ενώ αντίθετα το αμερικάνικο κολέγιο ή το αμερικάνικο. Πώς τα λένε αυτά τα ACS, MES και τα λοιπά. Ντυρί, πυρί. Αυτό, ντυρί. Λειτουργούν στα σχολεία. Ναι. Δυστυχώς ναι. Θέλει να φύγει έξω, θέλει να πάει στο εξωτερικό. Όχι βέβαια, τι να πάει να κάνει. Τα παιδιά είναι μισά. Λόγω σπουδών. Ναι, ναι, τα παιδιά είναι μητέρα του συναντήρου, έτσι. Πήγαν τι έχει υπερεσχίσει μέσα του. Η Ελλάδα. Μάλλον ανάμεικτο είναι. Αλλά επειδή γεννήθηκαν και ζουν εδώ η Ελλάδα. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Κατάφεραν να είναι ανάμεικτο. Με σένα μέσα δηλαδή. Πώς δεν πηγαίνει 80%. Θέμα μου, εγώ δεν μιλώ στους ανθρώπους για να επιβάλλω την γνώμη μου. Τα παιδιά μου ποτέ δεν τα έχουν συμβουλέψει. Όταν είσαι εκεί, κοίτα, είσαι τόσο σημαντική. Για αυτούς οι πιο σημαντικοί. Αλλά και τόσο μεγάλη παρουσία στον χώρο στην Ελλάδα. Που και να μην θες να επηρεάζεις, επηρεάζεις. Τι λέμε τώρα. Θέλω να πω, δεν τους λέω τίποτα. Δεν χρειάζεται να πεις, φίλε. Αυτό. Άμα δεν λες, ακόμα χειρότερα. Όταν δεν λες το χειρότερο, σου λέει ο πατέρας μου. Μα τι να πω. Ποιο από τα δύο πιστεύεις ότι είσαι. Είναι πιο κοντά μου. Όχι, σε αμφισβητεί πιο πολύ. Η κόρη. Και κόντρα σε πάει έτσι. Η κόρη. Καλά σου κάνει. Βρέθηκε και κάποια που παίζει να πάει κόντρα. Γιατί κάνει το κουνέλι, προσπαθεί να. Δηλαδή την αλήθεια τώρα. Αλλά κατά βάθος έχει τρελή αδυναμία η κόρη με τον πατέρα και είναι αυτή λόγω της αδυναμίας μάλλον αντιδράει έτσι. Δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή σε πάει, κόντρα σε διάφορα θέματα ή σε συγκεκριμένα θέματα. Γενικά είναι έτσι η αντίθεση. Αλλά αρκετές φορές δεν είναι κακό να είσαι αντίθεσος. Άρα δεν σε πάει κόντρα. Σε πάει πρίμα. Για νότις σε πάει πρίμα. Υποστηρίζει. Μάμα ήταν σου λέγε τα ίδια, δεν θα ακούστερες. Καλό είναι όμως, όταν το υποστηρίζεις, να το έχεις επιλέξει μέσα από αυτά που σκέπτεσαι ότι είναι το ορθό, το σωστό. Ναι. Αλλιώς μην υποστηρίζεις κάτι με φανατισμό. Η γυναίκα τώρα που έχει γίνει και Brexit, τι της είπες. Πάρε το διαβατήριό σου και το Brexit, να πάτε από εκεί που ήρθατε. Γιατί έλεγε για το Brexit. Γιατί φύγανε αυτοί, γιατί δεν μπήκανε ποτέ στο νομίσμα και λέμε τώρα με στη δραχμή. Όχι, εμείς που είμαστε πονηροί τώρα, πρέπει να σκεφτούμε μήπως οι Άγγλοι. Οι οποίοι είναι σατανάδες. Διέρη και βασίλευε είναι. Ναι, είναι Διέρη και βασίλευε. Συγγνώμη να πω κάτι. Μήπως βρεθούν την άλλη μέρα, παρακαλώ. Μέσα στον δίσκο είπες προηγουμένως για το νησί το τραγούδι. Στον δεύτερο λόγο, στο δεύτερο στιχάκι, λέει ένα νησί το μοίρασε βασίλισσα με στέμα. Οι δύο πλευρές θα γίνουν μια και συνεχίζει. Το νησί αυτό το μοίρασε η Μεγάλη Βρετανία. Μια βασίλισσα με στέμα. Αφού το άφησε. Πήρε την Κύπρο από τους Τούρκους μία χρυσή λίρα. Αυτή ήταν η τιμή για να πάρει το νησί. Και ακόμα η Αγγλία είναι στην Κύπρο. Υπάρχει σημείο δηλαδή φεύγοντας από την. Η βάση βέβαια. Ναι. Όπου μέσα εκεί ισχύει ο αγγλικός νόμος. Ναι, και υπάρχουν πύλες. Από παράξενο που υπάρχει ο τουρκικός, καλύτερα ο αγγλικός. Πού υπάρχει ο τουρκικός. Πώς θα βρήκες, πώς θα βρήκες τώρα με ξένη γυναίκα. Συγγνώμη που μπαίνω στα ίδια. Σε γενικές γραμμές πες μου. Γιατί είσαι τόσο Έλληνας. Πώς το λέμε. Πιο Έλληνας δεν γίνεται. Όχι. Πώς θα βρήκατε. Προσπαθώ να γίνω Έλληνας. Μπα και είναι Σκοτσέζα, μπα και είναι Ιρλανδέζα. Είναι deep Manchester, ας πούμε, Λονδίνο, τέτοιο. Southampton Sea. Τι θα περνά. Θάλασσα. Είναι μια καλή κοπέλα, η οποία ήρθε 18 ετών στην Ελλάδα, εργαζόταν εδώ πέρα ως ξενάγος, γνωριστήκαμε τέλος πάντων. Και εσύ που τότε τραγουδαγές, ήσουν. Όχι, όχι. Τότε ήμουνα disc jockey και μετά που τέλειωνε η περίοδος η καλοκαιρινή που πάβαν οι δουλειές, εγώ έριχνα μπετά. Αυτά. Ταλαιπωρήθηκε μαζί μου. Δεν το παίζουμε ότι εμείς είμαστε υπέρανο, ας πούμε, ενοχής. Γιατί όταν τρεις φορές. Ο κόσμος, όλα. Μα αυτό λέω. Όταν τρεις φορές σου είχαν δημοψήφισμα και εσύ είπες ναι, αρχηγέ μαζί σου. Με τη μαλακία πάω. Αυτό λέω. Γιατί να σε ρωτήσεις παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Τι πάει, συμφωνώ αυτό το θέμα. Λέω ότι ενώ σου δίνω όλα τα χέγγια να, κάνεις ό,τι γουστάρεις, μετά σου λέω μα γιατί το έκανες αυτό, γιατί το έκανες. Αλλά τώρα δεν έκανα μάγκα. Τώρα που να βγούμε από το ευρώ, ρε φίλε. Γιατί. Γιατί την άλλη μέρα δεν θα έχουμε να αγοράσουμε ούτε κοτόπουλο. Γιατί έχουμε τώρα. Αυτά που αγοράζουμε είναι ελληνικά. Αυτά που αγοράζουμε μας ανήκουν.
αυτά που πληρώνουμε, αυτά που ξοδεύουμε, μας ανήκουν. Κάτι παίρνεις. Σαν το Survivor θα γίνει. Μιλάμε, λαχανίδες θα τρώνε. Δεν θα τρώνε τίποτα. Όχι. Και εγώ μιλάω πιο σοβαρά ακόμα. Τώρα παίζω. Εάν απαιτήσεις, αν έχεις μαγιά. Δηλαδή, οι καραμαναλίδες να πούμε, μας κάνανε μία σπαυτή και φύγαμε και δεν μιλάμε 200 χρόνια. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Πρώτος πολίτης της χώρας να σου κάνει υποκλοπές και να κάνεις την κότα, πηγαίνει σπίτι σου. Ρε, κάνε μας τη χάρη τώρα, κάνεις και το ηγέτη των πρωθυπουργών. Πού μπλέθηκε αυτό το καραμαλί σου? Οι πρωθυπουργοί. Α, γενικά. Οι πρωθυπουργοί. Ο άλλος να τρίβει τα χέρια του, να μύτης και να. Σε παρακαλώ να πούμε στον. Πώς το λέγανε, Γκόρντον, τον πρωθυπουργό της Αγγλίας. Πώς το λέγανε ένα τύπο, τον Ιμπλερ. Τον Ιμπλερ. Να μας δώσεις λίγο τα αρχεία, να τα βάλουμε εκεί πίσω, την Ολυμπιάδα. Σαν το. Σαν το γερολαδάνα μου, παρακαλούσε τον άλλο να μας δώσει τα δικά μας. Άκου να δει. Και είναι οι Τούρκοι τώρα και βγαίνουν και λένε ότι εμείς αυτά που μας πήρατε τα θέλουμε εδώ πίσω, τα δικά μας. Και τα δικά τους είναι αυτά που γράφουν ελληνικά γράμματα πάνω. Γιατί είναι η περιουσία δική μας. Δεν τη ζητάμε εμείς και τη ζητούν οι Τούρκοι. Άκου να δει τώρα διαφορά. Εμείς κότες, αυτή θεριά συνέχεια. Αυτό πώς γίνεται, πώς εξηγείται? Είπαμε. Ο Λεωνίδας σκοτώθηκε, οι 300 πέθαναν, ο Εφιάλτης έμεινε. Μόνο ο Εφιάλτης έμεινε. Και από εκεί είμαστε απόγονοι. Ξέρω εγώ. Όλοι μαζί. Δεν ξέρω εγώ. Όχι, ρε φίλε. Μα... Λοιπόν, λοιπόν, σε βλέπω ότι είσαι μαλακωμένος λόγω στη θέση σου. Ναι. Ο Έλληνας, θαραλέος, γενναίος, υπερήφανος, ναι. Έξυπνος. Πότε έγιναν, πότε συνέβησαν. Ο Έλληνας. Ναι, στην Οδύσσια αυτά. Ο Έλληνας. Ο Έλληνας. Στην Οδύσσια αυτά ήταν πρόοδο. Εγώ με τι θράζω τώρα βγαίνω και λέω εμείς οι Έλληνες. Που... Άσε ρε τώρα. Δηλαδή, μήπως κανένα δεν πρέπει να λέμε ότι είμαστε Έλληνες, γιατί προσβάλλουμε, προσβάλλουμε και το όνομα. Δηλαδή. Ήβρις είμαστε. Ήβρις. Αντί να. Προασπίσουμε τον πολιτισμό, τη σκέψη, την γνώση, όλο αυτό το φως της Ελλάδος, εμείς είμαστε το σκοτάδι. Ήβρες για το παγκόσμιο είμαστε. Και άμα βγαίναμε στη δραχμή τώρα, φίλε, και δεν είχαμε να αγοράσουμε ούτε. Γιατί να μην έχουμε? Φέρτε πίσω το χρυσό. Ούτε τσεκενάκι. Φέρτε πίσω το χρυσό που μας έχετε πάρει, κύριε. Αλλά αυτό θέλει μαγιά. Θέλει θάρρος. Θέλει ανδρεία. Ζητάς πολλά τώρα. Θες μαγιά, θες και τσαμπουκά. Κοίτα, και τι άλλο. Για κάθε άνθρωπο που σκότωσες να ζει το 1940 κάτι. Για κάθε ψυχή που σκότωσες, 3-3 εκατομμύρια την κοστολογούμε στην ψυχή του πατέρα μας, του παππού μας. Κατάλαβε. Αλλά αυτό θέλει θάρρος. Το σωστό θα ήταν. Απ' την άλλη όμως, εμένα μου κάνει. Πώς θα λένε, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να βάζουμε στη ζυγαριά τις θυσίες των τότε και να ζητάμε παραγραφές χρεών. Όχι, πρώτα θα σε χρεώσουμε τόσο ότι εσύ μας χρωστάς. Ποιος? Ότι ο Γερμανός μας χρωστάει. Μας χρωστάει ο Γερμανός. Όπως κανονικά θα πρέπει να χρωστάει όλη την ανθρωπότητα. Ναι. Και όλη η ανθρωπότητα χρωστάει σε εμάς. Γιατί χρησιμοποιεί την σκέψη, τη γλώσσα. Να σου πω κάτι. Σε εμάς, όχι σε εμάς, στους Έλληνες. Μόνο εμείς δύο τα λέμε αυτά. Δεν πειράζει. Μόνο εδώ συμφωνούμε. Η Δούκησα μας κοιτάει, έτσι σου λέει. Εδώ. Υπήρξε ποτέ περίπτωση. Πώς μας κοιτάει, πώς την κόβεις? Ακούει, όπως το είπε. Ακούει. Μας ακούει, αλλά μήπως μας θεωρεί ότι είμαστε και τρελοί λιγάκι. Δεν νομίζω. Πες την αλήθεια. Την αλήθεια έτσι ή την αλήθεια την κανονική? Αλήθεια, αλήθεια. Την αλήθεια. Όταν τα ακούς όλα αυτά, τι λες? Ο Νότης τα πιστεύει αυτά και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή αυτά που λέει δεν αλλάζουν. Τα τελευταία χρόνια που σε συναντώ και εδώ, δηλαδή 5 χρόνια που είμαι μαζί σου, Θέμο, ο Νότης αυτά λέει, αυτά υπερασπίζεται. Είναι λάθος όμως, ή σωστά? Αν κάνω λάθος, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και να μην τα ξαναπώ. Ζήτα μια συγγνώμη, γιατί εγώ. Σε κανένα δεν ζητώ συγγνώμη αν δεν κάνω λάθος. Εγώ άκουσα χθες ότι θα βγούμε στις αγορές το 2021. Τι είναι αυτά που λες τώρα, αδερφέ μου? Έχεις τρελάθει. Στις αγορές να βγούμε. Τι είμαστε, πουτάνες? Ναι. Για πουτάνες να βγούμε. Αυτό. Δηλαδή, δεν τρέπονται λίγα κιόλα. Όλα μόνοι μας, εσύ εννοείς. Δεν θα κάνει μόνο, ποιο θα τα κάνει? Εντάξει, μια συνεργασία, έναν σύμμαχο δεν χρειαζόμαστε. Ποιο σύμμαχο? Αυτή είναι λυκοφιλία. Μόνο λυκοφιλία υπάρχει τριγύρω. Αν δεν έχεις εσύ δικά σου, δηλαδή δεν παράγουμε τίποτα, ενώ παράγουμε πάρα πολλά. Είμαστε πάμπλουτη χώρα. Άκουσα κάποια στιγμή σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό τον παραγωγό, τον παρουσιαστή, να λέει για αυτό το ότι εμείς δεν παράγουμε τίποτα. Και λέει για κάποιον επιστήμονα, ο οποίος κάποια στιγμή βγήκε ο άνθρωπος καθηγητής και είπε τι παράγει η Ελλάδα. Ζαλίστηκα με αυτό που άκουσα. Πρώτη στο αλουμίνιο παγκόσμια. Σίδηρο, τσιμέντο, έτσι αλλιώς. Μάρμαρα. Πάμπλουτη χώρα. Υπέδαφος. Αλλά... τα δώσαμε αυτό, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Τα δώσαμε για 99 χρόνια. Τη χώρα μου. Συγγνώμη, λάθος. Νοικιάσε τη χώρα μου για 99. Ρε εσύ, Άλεξη, δεν πάει να κάνει καμιά άλλη δουλειά να παριστάνει τον πρωθυπουργό τη χώρα, τον Ελλήνο. Πλάκα μας κάνει. Λοιπόν, άλλα, θα τα καλά καθούμενα. Πάω να βάλω τώρα. Τα βάλω και εμεί εδώ. Μα κοίτα να δει τώρα πράγματα. Νοικιάσε την πατρίδα μου. Τι νοικιάσε, ρε. Να χαρατρίχασε τώρα με ποιο δράσο. Ποιο το έδωσε το δικαίωμα? Εσύ το που το ψήφισε. Εγώ. Όσοι. Εγώ. Εγώ δεν φταίω. Απόλυτα αντίθετος. Ο απόλυτα αντίθετος με κάθε εξουσιαστή. Αρέσει που ο δίσκος λέγεται όταν. Επικοινωνώ. Όταν επικοινωνούμε. Εσύ θεωρείς ότι επικοινωνούμε τώρα? Δηλαδή, μήπως σε έχουμε πλακώσει? Δεν είμαστε σε μια φάση ακριβώς επικοινωνίας, αυτό θέλω να πω. Επικοινωνία είναι. Τα τραγούδια αυτά, κυριολεκτικά, είναι η επικοινωνία ανάμεσά μας
μεταξύ μας, ούτως ώστε να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό μας, γιατί αυτά που λέει, που λένε οι άνθρωποι που τα έγραψαν, πραγματικά είναι σημαντικά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι τρεις δουλειές μαζί, έτσι. Η πρώτη είναι αφιερωμένη στα θέματα που συζητάμε. Τα κοινωνικά, πολύ, από λέω, τα κοινωνικά, τα εθνικά, τα πατριωτικά, το θέμα της Κύπρου, στο οποίο επανέρχεσαι στο θέμα της Κύπρου. Πάντα. Δεν έχει καταλάβει ότι προσπαθούν να αντιδώσουν συνολικά. Λέει ο άλλος, να πούμε πάω στην Ελλάδα, λέει ο από εδώ, λέει, πάω στην Κύπρο. Αντί να πει πάω στη Λευκοσία, στη Λάρνακα. Αυτό του διορθώνω συνέχεια. Εδώ πάμε στο Ηράκλειο. Γιατί δεν πας στη Λάρνακα και πας στην Κύπρο. Τι είναι η Κύπρος, ξεχωριστή είναι τελικά η Κύπρος. Έφυγε από το χάρτη τον ελληνικό. Και από τους ίδιους τους Κυπρίους. Δεν πάω στην Ελλάδα. Ρε άνθρωποι του Θεού, δεν είσαι στην Ελλάδα. Πώς πας στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση μέσα στο τραγούδι που λες, γιατί είχες γράψει και το τραυματικό, το φοβερό και το τραγούδι για τον Σολομό. Που είχε γράψει ο Βασίλης ο Δήμας με τον Σολομό. Ναι, 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 ναι. Πώς το λένε, ήταν τρελός. Ήταν τρελός, γι' αυτό το σκότωσαν. Πώς ήταν. Ήταν τρελός, γι' αυτό και του πρέπει η δόξα και αυτοί τον πρόδωσαν με θάνατο φιλί. Ενός τρελού πάντα μπροστά τραβάει λόξα για να φοβούνται και να κρύβονται οι δειλοί. Είχε γράψει λοιπόν και το τραγούδι για τον Σολομό. Εγώ τα λέω. Ήταν τρελός. Εγώ είμαι το όχημα. Βλέπω ότι επανέρχεσαι τώρα στο νησί. Θα μου πεις τι εννοείς με τους τοίχους, ή μπορεί και να μείνω, ή είναι ένα μήνυμα. Δηλαδή θα έρθει μια μέρα που ο ήλιος θα ανατείλει από το βορρά. Από το σημείο που μας έχουν πάρει. Και μέσα στη νύχτα τα γεράκια θα χορεύουν. Θα επανέλθει η χαρά. Θα δεις και πως μια μάνα σε χώρα. Ελλάδα. Παιδιά δικά της που με πάθος τη φωνεύουν. Αυτό τι σημαίνει. Η μαμά Ελλάδα δεν έχει προδώσει. Τα παιδιά, έτσι. Η Ελλάδα πρόβλησε την Κύπρο. Η Ελλάδα. Η κάτοικη της στερεάς Ελλάδας. Της υπηρετικής Ελλάδας. Του ελλαδικού χώρου. Της υπηρετικής Ελλάδας. Μπερδευόμαστε κιόλας. Αυτό, ναι. Ξέρουμε όλοι τι εννοούμε. Αυτό το πράγμα μοιάζει σαν να κυλάει και να έρχεται και να ξαναέρχεται στο μυαλό σου. Σαν να σου έχει καρφωθεί η ιδέα με τον Σολομό σου. Όχι, με την πατρίδα μου έχει καρφωθεί η ιδέα. Μου έχουν κλέψει ένα κομμάτι της πατρίδος μου. Όπως τη Μικρά Ασία που είναι η πατρίδα της γιαγιάς μου. Κλεμμένες πατρίδες. Μου ζητάνε να πάω να κάνω συναυλία, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος του κόσμου όπου είναι κατοχή. Πώς το λένε. Πήγες. Όχι, βέβαια. Έχεις πάει ποτέ Τουρκία. Σε κατεχόμενα θα πάω να τραγουδήσω. Θα πήγαινε να τραγουδήσω. Ούτε στην Τουρκία, ούτε οπουδήποτε άλλο υπάρχουν κατεχόμενα. Και στην Τουρκία πολύ πιθανό να υπάρχουν και άνθρωποι που σου αρέσουν τα τραγούδια του. Γιατί υπάρχουν Τούρκοι που γουστάρουν. Το Ισραήλ να δεις πώς αγαπούν τη μουσική μας. Ναι, με αυτούς δεν έχουμε τώρα τίποτα, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Γίνεται να πάω να τραγουδήσω στα κατεχόμενα. Εννοείς για στην Τουρκία. Και στην Κύπρο. Παντού, όπου υπάρχουν κατεχόμενα. Δηλαδή στην Κύπρο με τίποτα δεν πηγαίνει. Όσο και να σου δίνει, όπου υπάρχουν σου κατεχόμενα. Ένα εκατομμύριο πάρε να πας να τραγουδείς. Ένα δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο. Η Ακρόπολης έχει τιμή. Α, έχει η Ακρόπολη τιμή. Δεν έχει. Α, τώρα έχουν, ναι. Έχεις δίκιο. Την έχουν τιμολογήσει. Θα βάζανε πάνω την Κούτσι να κάνει παρέλαση. Έχεις δίκιο. Για σου πω, είναι στο μόνο σημείο και πιάστηκα λίγο να ανησυχώ κιόλας. Που συμφώνησα με την απόφαση αυτή. Άλλοι μου λένε ότι όχι, είναι προχωρημένο. Λέει να προβληθεί η Ελλάδα. Λέω συγγνώμη, χρειάζεται. Την Gucci η Ελλάδα για να προβληθεί η Ακρόπολη. Δεν το έχω ακούσει, τώρα τα ακούω. Ναι. Η εταιρεία Gucci, η εταιρεία κάνει... Gucci θα κάνει μια πολύ μεγάλη επίδειξη, σούπερ και τα λοιπά και ήθελε... Την Ακρόπολη. Ναι, την Ακρόπολη. Και οι εφορίες αρχαιοτήτων, πώς λέγονται, οι σοφίδες αρχαιοτήτων, είπαν κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά, όχι. Και ξεσηκώθηκαν διάφοροι μοντέρνοι, ότι θα ξόδευαν λέει 50 εκατομμύρια σε καμπάνια υπέρ της Ελλάδος και διάφορες τέτοιες και εγώ είπα να, ξόδευα να δεν ξέρω. Δηλαδή θέλει η Ελλάδα και τον Παρθενώνα να το διαφημίσει. Τον Παρθενώνα τον ξέρει το σύμπαν, σαν να μου πει, α πούμε, ότι θέλουν οι πυραμίδες ότι πρέπει να πάει κάποιο. Να διαφημιστούν. Ξέρω, δεν υπάρχει βέβαια άλλο πυραμίδες. Τώρα είναι ένα σωρό μπάζα, με συγχωρείς, επειδή έχω πάει. Ναι, και εγώ έχω πάει. Σε σχέση με. Ναι. Δεν είναι αστείο. Ναι. Θα πάθει σοκ. Δεν έχω πάει. Ναι, κάνουμε τώρα και σύγκριση μεταξύ Αιγυπτιακού και ελληνικού πολιτισμού για να μαθαίνουν. Λοιπόν. Μα και ο Αιγυπτιακός πολιτισμός αρκετά επηρεασμένος, ναι, από την Ελλάδα. Πυραμίδες είναι αστείωτα να τις χαρακτηρίζει σε σχέση με την Ακρόπολη. Αυτά είναι αντικείμενα τα οποία δεν φτιάξαμε εμείς. Και εγώ πιστεύω ότι είναι από εξωγήινους. Ναι. Είναι κάθετα, έχουν έρθει μία, αλλά μας κοροϊδεύεις μεταξύ. Δεν κοροϊδεύω. Αυτό είναι ένα μικρό μηδίαμα. Μα βλέπεις σαν δύο γραφικούς τύπους. Δεν πειράζει. Αφού τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα ξέρω. Μας δουλεύει. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα λέει και τι λέγανε να μην κοιτάξουν. Τα βρήκαμε, ναι, προστάμε. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα αποδειχθούν την έμπρακτα και, όλα αυτά. Την έχω και ύποπτη ότι έχει υποπέσει το χειρότερο αμάρτημα. Ποιο είναι αυτό. Το οποίο είναι. Ποιο είναι το χειρότερο αμάρτημα. Δεν ξέρω. Το χειρότερο. Εγώ είμαι, δεν είμαι αμάρτημα. Να έχει βάλει το χέρι της στην κάλπη και να έχει ρίξει. Δεν είμαι σίγουρος. Συνένοχος μια... δηλαδή. Δεν ξέρω, ναι. Δεν έχω μέσα μου μια ανησυχία. Σε πού το δηλαδή, ζερβί. Είχες βάλει καμιά κριτική ζερβί, κάμερα. Ζερβί. Ναι. Έχω μια ανησυχία. Ότι δεν εσύ βλέπω να έχει καταδικάσει. Που είχες πει ότι δεν ψηφίσει. Δηλαδή, μία φορά να έχεις ψηφίσει. Την προηγούμενη φορά που είχες έρθει. Αυτή τη φορά ψήφισα.
Ναι, μην φοράει ο Βασιλής στη ζωή μου αυτή. Γιατί δεν πειράζει. Όχι, δεν θέλω, ψήφισε αυτούς που είναι ακριβώς αντίθετοι από αυτούς που κυβερνούν. Ναι. Ψήφισε αυτούς που είναι αντίθετοι με όλους αυτούς που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή τον Καραϊσκάκη, αυτόν ψήφισα.